Σε καλωσορίζουμε στη διδασκαλία μας για την άλγεβρα της Α Λυκείου και απολαμβάνουμε μία άσκηση πάνω στις πράξεις και τις ιδιότητες τους. Στο 2. Δίνεται η παράσταση Α, ένα παιδιά όλοι αυτοί εδώ. Να δείξετε ότι η παράσταση Α ισούται με χ ενάτης επί ψ ενάτης. Λοιπόν, εδώ παιδιά πρώτα απ' όλα η παράστασή μας έχει μέσα δυνάμεις. Οπότε παιδιά αυτό που θα φέρουμε με το καλό στη σκέψη μας είναι αυτές εδώ παιδιά οι ιδιότητες των δυνάμεων. Να, θα τις βάλουμε και εδώ να τις βλέπουμε έτσι. Ωραία. Κάπου εδώ. Ωραία. Λοιπόν, για να απολαύσουμε παιδιά αυτό μας είδωσε. Έχουμε α ίσον. Έχουμε ένα γινόμενο το οποίο γινόμενο υψώνεται σε μία δύναμη. Άρα σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν εδώ, όταν είσαι ένα γινόμενο υψωμένο σε μία δύναμη, ο εκθέτης θα πάει και πάνω από το ένα κομμάτι και πάνω από το άλλο κομμάτι του γινωμένου. Άρα αυτό εδώ θα γίνει τι, χ στη δευτέρα και όλο εις τη μείον 2, επί ψ στη τρίτη και ξανά όλο εις τη μείον 2. Ωραία. Το ίδιο παιδιά και εδώ. Το τετάρτης θα πάει και πάνω από το χ, έτσι, και πάνω από το ψ τρίτης, δηλαδή θα γίνει ψ τρίτης και όλο εις τετάρτη. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, όλο αυτό το βάζουμε σε μία κύλη, διά, εδώ το έχουμε ένα κλάσμα υψωμένο εις τη μείον 3. Όταν έχεις ένα κλάσμα υψωμένο σε μία δύναμη, ο εκθέτης πάει και στον αριθμητή και στον παρανομαστή. Γιατί αυτή η περίπτωση, παιδιά, αυτό θα γίνει χ εις τη τρίτη και όλο εις τη μείον 3 προς ψ εις τη μείον 1 και όλο εις τη μείον 3. Άρα, παιδιά, γιατί αυτή η περίπτωση, αυτό γράφεται ως εξής. Εδώ έχουμε δύναμη και ξανά δύναμη. Όταν έχουμε δύναμη και ξανά δύναμη, οι δύο εκθέτες τι κάνουν, πολλαπλασιάζονται. Άρα 2 επί μείον 2 μας κάνει μείον 4. 3 επί μείον 2, ομοίως, μας κάνει μείον 6. Επί χ εις δετάρτη, επί ψ εις τι, 3, 4, 12. Ωραία. Και όλο αυτό πάει διά, πόσο, 3 επί μείον 3 πολλαπλασιάζονται μείον 9. Μείον 1 επί μείον 3 μας κάνει πόσο, συν 3, στην τρίτη, έτσι. Άρα, εάν αυτό παιδιά το τελειώσουμε, μας κάνει τι. Εδώ έχουμε ένα πολλαπλασιασμό και αμέσως παιδιά, εδώ πολλαπλασιάζουμε δυνάμεις που έχουν την ίδια βάση, το χ. Όταν πολλαπλασιάζεις δυνάμεις με την ίδια βάση, οι εκθέτες προστίθενται. Άρα, το μείον 4, αν το προσθέσουμε με το 4, μας κάνει τι, 0, στη μηδενική. Όπως και εδώ, πολλαπλασιάζω δυνάμεις με την ίδια βάση ψ. Άρα οι εκθέτες μείον 6 και 12 προστίθεται. Μείον 6 και 12 μας κάνει πόσο, 12 βγάζω 6, 6. Λοιπόν, η διαίρεση γίνεται πολλαπλασιασμός και το δεύτερο κλάσμα αντιστρέφεται. Έτσι δεν κάνουμε παιδιά όταν έχουμε διαίρεση με κλάσμα. Η διαίρεση γίνεται πολλαπλασιασμός και το δεύτερο κλάσμα αντιστρέφεται. Εντάξει. Λοιπόν, χ στη μηδενική. Οτιδήποτε παιδιά στη μηδενική κάνει 1. Άρα αυτό κάνει 1 επί ψ στην έκτη επί ψ στην τρίτη. Έχω πολλαπλασιασμό δυνάμεων με την ίδια βάση, άρα εκθέτες τι κάνουν. Προστίθενται 6 και 3, 9. Ενώ το 1 προς χ στη μείον 9, από ιδιότητα παιδιά τι κάνει. Η δύναμη ανεβαίνει πάνω στον αριθμητή. Έτσι. Η διαίρεση γίνεται πολλαπλασιασμός, και ο εκθέτης αλλάζει πρόσωμα, γίνεται χ στην ενάτη. Είναι η ιδιότητα παιδιά που λέει ότι 1, να το γράψουμε έτσι, 1 δια α εις την ι, μας κάνει α εις την μείον ι. Δηλαδή, ό,τι πρόσωμα έχει εδώ εκθέτης, γίνεται αντίθετο. Εντάξει. Άρα, βγάλαμε παιδιά τους το αποτέλεσμα ψ ενάτης επί χ ενάτης που ήθελε. Να το. Χ ενάτης επί ψ ενάτης. Να το. Όμορφα και απλά παιδιά παίζοντας και μαθαίνοντας με τις ιδιότητες των δυνάμεων. Τώρα παιδιά, η άσκηση έχει ένα ερώτημα β, ένα ερώτημα δεύτερο, το οποίο λέει να βρείτε την τιμή της παράστασης αν το χ είναι 2010 και το ψ είναι 1 προς 2010. Σε καμία περίπτωση παιδιά, δεν συμφέρει να πάμε εδώ πάνω και να κάνουμε αντικατάσταση, έτσι. Αφού βρήκαμε την πολύ απλούστερη μορφή αυτής της έκφρασης, άρα θα πάμε εδώ και θα αντικαταστήσουμε. Θα γίνει 2010 εις την 9η, επί το ψ που είναι 1 προς 2010 και όλο εις την 9η. Άρα θα γίνει, άμα σπάσει η δύναμη, 10 παιδιά με συγχωρείτε, 1 εις την 9η κάνει 1, προς 2010 και όλο εις την 9η, αυτά απλοποιούνται, άρα τι μας μένει το 1. Άρα η τιμή τη
της παράστασης που ζητούσε παιδιά είναι η μονάδα. Φυσικά, εμείς τώρα παιδιά τα εξηγήσαμε, τα κατανοήσαμε, αλλά αυτό που θα κάνεις εσύ είναι τι. Θα συνεχίσεις την εξάσκηση και τη μελέτη στο τετράδιο σπουδής. Για να κάνουμε πράξη, εικόνα και γλώσσα στη σκέψη μας, αυτά που μάθαμε στη συγκεκριμένη άσκηση. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, οικοδομώντας τη γνώση απλά και κατανοητά. Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστούμε.